Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει την, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ιδιαιτερότητα να καταγγέλει, να αποκαλύπτει κατά την άποψή του την Ευρώπη των μονοπωλίων, όπως έχετε πει, την Ευρώπη η οποία δεν είναι των λαών, αλλά είναι έτσι των επιχειρήσεων και του διευθυντηρίου των Βρυξελών, αλλά παρόλα αυτά επιδιώκεται και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις τα πάτε πολύ καλά, με ανεβασμένα ποσοστά, την ισχυρή εκπροσώπησή σας σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό συνιστά αντίφαση ή όχι? Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτή η ερώτηση. Δεν συνιστά αντίφαση, όχι. Κακός, είμαστε... γιατί παραπεί ότι ξέρετε την απάντηση εύκολα, οπότε καλό είναι να αποσυρθεί ως ερώτηση. Δεν συνιστά αντίφαση. Παίρνουμε μέρος παντού και εκεί που διαμορφώνονται οι αποφάσεις και εκεί που περνάνε οι κανονισμοί, οι οδηγίες, όλα τα αντιλαϊκά μέτρα σε συνόδους, στο Ευρωκοινοβούλιο και έρχονται και υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις της χώρας μας. Όχι τώρα, από την τελευταία κυβέρνηση, διαχρονικά. Πρέπει να είναι πιο δυνατή η φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος εκεί μέσα, γιατί με τους δύο ευρωβουλευτές που είχαμε εμείς, καταφέραμε να ξεχωρίσουμε με τη στάση που κρατήσαμε σε όλα τα μεγάλα, τα βασικά που αφορούν τη ζωή μας και επηρεάζουν τη ζωή μας. Σαν παραμύθι ακούγεται, δεν μπορώ να το σκεφτώ κάπως αλλιώς, η ευχή ότι μπορεί να αλλάξει η στρατηγική και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτό αφορά την συμμετοχή της χώρας μας και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης των άλλων χωρών σε πολέμους, είτε αυτό αφορά το προσφυγικό, είτε αυτό αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, είτε αφορά οποιαδήποτε πλευρά της ζωής μας, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, την ανώτατη εκπαίδευση, οτιδήποτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέτοια ένωση ακριβώς των μονοπωλίων. Ιδρύθηκε και συνεχίζει να υπάρχει για να κερδοφορούν οι επιχειρηματικοί κολοσσοί και επιβεβαιώνεται από την ολοένα και χειροτέρευση του βιωτικού επίπεδου της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Οι δύο ευρωβουλευτές οι δικοί μας, στα μεγάλα και βασικά, κοινή αγροτική πολιτική, δεν συμφώνησαν ποτέ. Όλα τα άλλα κόμματα συμφωνούν στην πολιτική που ξεριζώνει, ξεκληρίζει τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, συγκεντρώνει τη γη σε όλα και λιγότερα χέρια και καθορίζονται οι τιμές ελάχιστες για τους παραγωγούς και πανάκριβα για τους υπόλοιπους καταναλωτές από το χωράφι στο ράφι. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι η ουσία που, που διέβγαλε τους αγρότες σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στη χώρα μας, στον πύργο του Άιφελ έφτασαν τα τρακτέρ, στην πύλη του Βραδεμβούργου, στο Βερολίνο έφτασαν. Και στην των Βρυξελών. Το λέω γιατί είναι ενιαία και δεν περνάνε καλά η ακρίβεια, τα πανάκριβα ενίκια, η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων, οι πανάκριβες υπηρεσίες, ότι επιδεινώνεται συνεχώς το βιωτικό επίπεδο σε όλες τις χώρες. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Άλλα ζητήματα που κρατήσαμε και αποκαλύψαμε το τι σχεδιάζεται έχουν να κάνουν με τα εργασιακά. Μάλιστα. Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ότι οι νόμοι που ψηφίστηκαν, που αφαιρούν το δικαίωμα διεκδίκησης κατώτατου μισθού, έγινε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίστηκε από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η καταστρατήγηση του 8ωρου, ο νόμος Γεωργιάδη για 13ωρο, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δεν καλύπτεται από συλλογική σύμβαση εργασίας. Στο τουριστικό θαύμα της Ελλάδας, για παράδειγμα. Αυτά θέλουν αποκάλυψη και εκεί που αποφασίζονται και καταγγελία και οργάνωση της αντεπίθεσης την επόμενη μέρα. Όπως ξέρουμε να κάνουμε, το έχουμε κάνει και θα το κάνουμε και την επόμενη των εκλογών. Γι' αυτό έχει σημασία να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κύριε Κόμμα. Στις 9 του Ιούνιου πρέπει να δυναμώσει το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, γιατί θα είναι εγγύηση να μαθαίνουμε, να καταγγέλλονται, να βάζουμε εμπόδια, να έρχεται η φωνή των εργαζομένων των λαών της Ευρώπης μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και επειδή και οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και όλα τα μέλη και οι φίλοι του θα είναι εδώ και την επόμενη μέρα. Δεν θα γυρίσει κάτι άλλο, είναι η μόνη ψήφος που κάποιος δεν θα μετανιώσει και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δυναμώσει αυτή η φωνή και εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις και αντίστοιχα εκεί που ανατρέπονται, γιατί είναι στα συρτάρια τα χειρότερα. Μάλιστα. Και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.